Θα συνομιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, ηθοποιός βέβαια και σκηνοθέτης ο κύριος Άρης Λάσκος. Κύριε Λάσκο, να σας καλησπερίσω από Κρήτη και να σας ευχαριστήσω πολύ βέβαια. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ εγώ για τη σύνδεση. Ο τίτλος που έχουμε βάλει είναι «Στον πάγο και οι εκδηλώσεις πολιτισμού λόγω lockdown». Φαντάζομαι συμφωνείτε. Οι εκδηλώσεις πολιτισμού έχουν μείνει στον πάγο από Ακριβώς. Το Μάρτιο βέβαια. Δεν ήταν μόνο λόγω lockdown. Έτσι. Στον πάγο λοιπόν παραμένουν. Συνεχίζουν. Ακριβώς. Μάλιστα. Το κλίμα στις τάξεις των καλλιτεχνών ποιο είναι κύριε Λάσκο? Κοιτάξτε, υπάρχει μια, όπως και σε όλο τον κόσμο, μια βαθιά κόπωση. Και κυρίως για μας υπάρχει ένα βαθύ συνέστημα αδικίας και εγκατάλειψης μπορούμε να πούμε. Γιατί όπως είπα και πριν, από το Μάρτιο που κλείσαν τα θέατρα, ανοίξαμε τελευταίοι στις 15 Ιουλίου οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Προλάβανε να λειτουργήσουν κανονικά περίπου ένα μήνα μέχρι τις 15 Αυγούστου. Μετά ξεκίνησε ένα μπαράζ αλλοπρόσαλων κλεισιμάτων από δημάρχους, περιφερειάρχες που μόνοι τους κατά το δοκούν σταματούσαν τις παραστάσεις για λόγους ασφαλείας, ενώ επίσημη οδηγία από τους λοιμοξιολόγους δεν υπήρχε τέτοια, για να κλείσουν οριστικά στα τέλη Σεπτεμβρίου, 21 Σεπτεμβρίου μουσικές εκδηλώσεις και 24 και τα θέατρα, για να ξανανοίξουν τα κλειστά θέατρα στις 14 Οκτωβρίου και να κλείσουμε οριστικά την περασμένη Τρίτη, το περασμένο Σάββατο, συγγνώμη, στις 3 Νοεμβρίου. Έχουμε δουλέψει δηλαδή συνολικά ο πολιτισμός στην καλύτερη περίπτωση περίπου 5 μήνες όλο το 2020. Κύριε Λάσκο, να σας ρωτήσω κάτι. Νιώθετε ότι πέρα από τα μέτρα και στις γενικότερες συζητήσεις που γίνονται περί πανδημίας και μέτρων, ότι ο καλλιτεχνικός κόσμος, η πολιτιστική δραστηριότητα έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα? Το νιώθετε αυτή την αδικία, έτσι, στο πετσί? Δεν νομίζω ότι το νιώθουμε μόνο. Νομίζω ότι αποδεικνύεται και αυταπόδεικτα και το έχει καταλάβει και ο κόσμος. Είναι φανερό ότι στο πρώτο διάγγελμα του Πρωθυπουργού για την επιστροφή μετά το πρώτο lockdown δεν αναφέρθηκε ούτε μία λέξη για τον πολιτισμό και χρειάστηκε να γίνει όλη αυτή η αντίδραση το Μάιο προκειμένου να κινηθούν μέτρα. Έκτοτε, ας πούμε τώρα, χτες άνοιξε η πλατφόρμα αποζημίωση των καλλιτεχνών για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Και μιλάμε για ότι άνοιξε το Νοέμβριο. Θέλω να πω δηλαδή. Εν τω μεταξύ, κύριε Λάσκο, και συγγνώμη που σας διακόπτω αρχικά και να με διορθώσουν και συνάδελφοι, δεν υπήρχε κωδικός ενίσχυσης και αποζημίωσης για τους ηθοποιούς, σωστά? Υπήρχαν διάφορα προβλήματα που υπάρχουν γενικά, ναι, όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Με την πολυαπασχόληση, την ετωροαπασχόληση που έχουμε. Υπήρχε ένας τρόπος μόνο να αποδειχθεί μέσα σε όσους έχουν συμβάσεις. Κάτι το οποίο, όπως ξέρετε, ειδικά για τους ηθοποιούς, είναι σχεδόν ο κανόνας της αγοράς, ότι οι πρόβες δεν ασφαλίζονται τα τελευταία χρόνια δυστυχώς. Και έτσι έμεινε πολλοί κόσμος που ενώ εργαζόταν κανονικά σε πρόβες, δηλαδή και τον βρήκε το lockdown σε πρόβα, δεν μπορούσαν να αποδείξουν ότι εργάζονταν. Γι' αυτό βρέθηκε το Μητρό Καλλιτεχνών, το οποίο με πάρα πολλά προβλήματα λειτουργήσε από τον Ιούνιο και έπειτα. Και σας ξαναλέω ότι βρισκόμαστε τον Νοέμβριο να κάνουμε αιτήσεις για να πάρουμε τα 534 ευρώ για τους μήνες αυτούς, ενώ είμαστε ήδη δύο μήνες μετά, χωρίς να ξέρουμε και πότε θα καταβληθούν. Πέρα από τη στήριξη, πέρα από το ότι τα θέατρα έχουν δυσφημιστεί και οι χώροι πολιτισμού ως εστίες υπερμετάδοσης, παρότι δεν υπάρχει ούτε ένα κρούσμα που να έχει συνδεθεί με πολιτιστική εκδήλωση, επίσημα τουλάχιστον, εκτός κι αν κάτι αποκρύβεται από εμάς, αλλά το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει ανακοινώσει τίποτα τέτοιο σχετικό. Και επίσης μένουμε πίσω. Ξέρετε, το καλλιτεχνικό επάγγελμα δεν είναι ένα πράγμα το οποίο είναι όπως τα εστιατόρια πιθανά ή ένα κατάστημα λιανικής που έχει έτοιμο το στόκ και μπορεί να το βγάλει και να λειτουργήσει ανά πάσα στιγμή. Έτσι χρειάζεται πρόβα, χρειάζεται προετοιμασία, μελέτη. Είναι ένα άλλο είδος επάγγελμα και θέλει μια ειδική φροντίδα που δυστυχώς δεν την έχουμε δεχτεί. Πιστεύετε ότι η αδικία αυτή που γίνεται εις βάρος του καλλιτεχνικού χώρου σχετίζεται σε ένα βαθμό και με μια πλάνη, έτσι, μια κακή εκτίμηση που υπάρχει κακώς ίσως και στην κοινωνία, ίσως και στο πολιτικό σύστημα, ότι στο δικό σας χώρο υπάρχει μια οικονομική ευρωστία που προφανώς αφορά πάρα πολύ λίγους και το μαζικό αριθμό δεν τον αφορά? Πιστεύετε ότι είναι απόρρια αυτής της πλάνης, της κακής εκτίμησης? Θα έλεγα ότι είναι απόρρια καταρχάς μιας άγνοιας και του χώρου. Αυτό έχει φανεί αρκετά. Δηλαδή δεν υπάρχει στενή σχέση της παρούσας διοίκησης, κυβέρνησης, ας το πούμε όπως θέλουμε, με τον πολιτισμό. Εσχάτως αποκτήθηκε αυτή η σχέση. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια όχι τόσο ότι είμαστε καλοπληρωμένοι κάποιοι λίγοι από εμάς, οι Star και τα λοιπά, οι τηλεοπτικοί
άνθρωποι που καλώς κάνουν και έχουν μια καλή επιφάνεια, όσο αυτό που είπε και η Υπουργός Πολιτισμού στη Βουλή, ότι οι ηθοποιοί δουλεύουν με μαύρα και όχι οι ηθοποιοί, οι καλλιτέχνες γενικά. Μάλιστα. Το οποίο προφανώς προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις, γιατί δεν ισχύει. Δεν ισχύει τουλάχιστον μόνο στον κλάδο μας. Η μαύρη οικονομία είναι κάτι που υπάρχει παντού και αν υπάρχει, δεν υπάρχει με ευθύνη του εργαζόμενου. Ακριβώς. Έτσι. Κύριε Λάσκο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι να τα πούμε κάτω από καλύτερες συνθήκες. Αυτό συνηθίζω να λέω με όλους όσους βγαίνουν στην εκπομπή. Εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι ο πολιτισμός είναι ανάγκη, όχι μόνο των εργαζομένων, είναι και της κοινωνίας και έχει λείψει πάρα πολύ και στον κόσμο. Μακάρι να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά από σκηνής, από μουσικές σκηνές, από οτιδήποτε μας επιτρέπει να κάνουμε το επάγγελμά μας και την επικοινωνία με τον κόσμο. Μάλιστα, κύριε Λάσκο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ, εύχομαι.